Αγαπητοί μου φίλοι, το Mamba LD πάντα πηγαίνει σε οποιοδήποτε σημείο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και όπως είναι λογικό και όπως βλέπετε κιόλας, ήταν πολύ φυσιολογικό, μια και έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ, να δούμε ακόμη μια φορά στον Άρδα, στη συνάντηση νέων, στην 28η συνάντηση νέων, όπου θα μιλήσουμε με νέους, θα μιλήσουμε με όποιον βρούμε στον δρόμο μας, θα ακούσουμε συναυλίες. Έχουμε σήμερα τρία συγκροτήματα, μάλλον έχουμε ένα συγκρότημα τοπικό στην αρχή, έχουμε έναν τράπερ στη συνέχεια και τον Μουζουράκι στο τέλος. Τον τράπερ, συγχωρέστε με, παιδιά, δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά θα τραγουδήσει και αυτός. Και όπως είναι λογικό, θα είμαστε και εμείς εδώ. Ελάτε μαζί μου, το Mamba LD ξεκινάει που εδώ στη συνάντηση νέων στον Άρδρα. Για το παγωτό ή για τη συναυλία? Για τη συναυλία. Ποιο θα ακούσουμε? Κάτι, παρέα, πρέπει να το αφήνετε μόνο τώρα αυτό να. Ποιο θα ακούσουμε από τους τρεις? Τρεις είναι συναυλίες σήμερα, και άτομα είναι. Νομίζω. Ένα συγκρότημα, ένα τράπερ και ο Μουζουράκης. Για τον Ντοκέλ ήρθαμε. Ποιο να? Τον τράπερ, τον Ντοκέλ. Τράπερ. Ναι. Καλό το παγωτό. Καλό. Συνάντηση νέων Άρδας, έχεις ξανάρθει? Ναι. Κάνεις πιο πιτσιρικάς όμως. Ναι, είμαι 14. Τι σας αρέσει εδώ πέρα, πες μου? Το παγωτό. Καλά, άρεσε. Είτε στην αυλή, αρεσε και θες το παγωτό. Και στην κάμερα και είναι και προκλητικός. Εσείς γελάτε πίσω από την κάμερα, εντάξει. Ένα. Είμαστε καλά. Ονόματα? Δημήτρης. Δημήτρης. Γαβριήλ. Γαβριήλ. Ορέστης. Πώς το πες? Ορέστης. Γιώργος. Παιδιάστε με την Ορεστιάδα όλοι. Ναι. Περνάμε καλά. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό που γίνεται, που μαζεύονται νέοι, συναυλίες, πέντε μέρες, συγκροτήματα, ονόματα? Ωραία. Ναι. Και του χρόνου? Ναι. Μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, μια και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο σηκώθηκατε κάτω από εδώ πέρα και φύγατε, δηλαδή ντρέπεστε? Όχι, συγγνώμη τώρα. Μισό, κάτσε, πριν μισό. Δεν θα κάνουμε, είναι κάμερα. Λέει που φεύγουνε. Κοίταξε, δεν με γλιτώσει, να ξέρετε. Πιο μετά θα έρθω. Πάμε μαζί μου. Χαιρετούμε τα πλήθη. Άρδας. Είστε από και λέγεστε. Φέρες. Φέρες. Τι φαντάζεσαι? 16 είμαι. 16. 16. Έλα ρε φίλ, πλάκα με κάνεις. Εσύ πόσο είσαι μεγάλη? Εγώ είμαι 14. Άστα, 14. Πλάκα με κάνεις τώρα. Όπα, όπα, πισώ. Μπασκεμπολίστες. Ναι. Θα τα τελείως χάσω, δηλαδή. Θεία Ελαφερών. Θεία Ελαφερών. Πλάκα μπορεί, παιδιά. Όνομα, είπαμε. Βαγγέλης. Φραντζής. Κώστας. Κώστας και. Λευτέρης. Ηλικίες. 15. 14. 16. 16. Τι λάθος κάνουμε εμείς στην καβάλα, δηλαδή? Κάτσε ρε φιλαράκι λίγο. Είσαι 14 και είσαι πόσο ύψος? 1,95. Ωνα το. 1,95. Δηλαδή κάτσε ρε φιλό, να πας ας πούμε στα 20, πόσο θα γίνεις? Ξέρω εγώ. Κοίταξε, πιστεύω κάποια στιγμή και εσύ μη γελάς εκεί πέρα. Είσαι ύψος? 1,95. 1,95 μαζί. Όταν θα γίνετε γνωστοί, να μας δώσετε καμία συνέντευξη. Ναι, θα έρθουμε εδώ στον Άρδα. Γιατί, κοίταξε, θα έρθει στον Άρδα, γιατί ο Άρδας εδώ πέρα και στην συναυλία είναι στην περιοχή τη δικιά σου και πιστεύω θα υποστηρίξει τα δικά σου. Πώς σας φαίνεται, παιδιά, που στον Άρδα γίνεται αυτό 28 χρόνια και έχει συναυλίες, παιδιά, κόσμος από άλλες περιοχές που έρχονται, όλο αυτό πώς σας φαίνεται? Πρώτη φορά έρχομαστε. Πρώτη φορά? Ναι. Δεν έχετε ξανάρθει? Όχι, πρώτη φορά. Και είστε από το πέμπτη περιοχή? Από Φέρες. Από Φέρες. Εντάξει, δεν είναι και μακριά, εντάξει. Κάτι Φέρες, Κομωτινή δηλαδή. Μία ώρα. Ναι. Γενικώς πώς σας φαίνεται αυτό που βλέπετε? Ωραία είναι. Οργανωμένο. Ποιον τραγουδιστή θα ακούσουμε? Το Κέλ. Το Κέλ. Ποιος είναι αυτός το Κέλ, εσύ? Δεν το ξέρω. Κάποιος. Να πεις εγώ μετά 50 χρόνια πότε θα με ξέρω τον Τέκ Κέλ. Αυτό είναι ο τράπερ, Ναι. Τρεις και τέταρτα. Μουζουράκης. Ναι, όλοι. Μουζουράκης. Λίγο. Παιδιά, καλή συνέχεια. Εσύ και εσύ μπάσκετ παίζεις? Και εγώ μπάσκετ. Εσύ είσαι ένα playmaker, Εντάξει, από όλες τις θέσεις. Από όλες τις θέσεις. Εσύ τι θέση είστε? Εγώ, πεντάρι. Πεντάρι. Λοιπόν, αυτό το θυμόμαστε, παιδιά. Μια μέρα δάμε μιλάνε. Όχι, είπα. Σέντερ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έλα. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πώς είναι η υγεία μας? Καλά, δόξα τω Θεώ. Συνάντηση νέων Άρδα. Ναι. 28η. Βεβαίως. Σιγά σιγά ξεκινάει η κίνηση. Ναι, νομίζω. Ναι, έχουμε και τη συναντήση λίγη ώρα. Πώς φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα, το μάζεμα των νέων από άλλες περιοχές? Γιατί έχουμε και επισκέπτες από ό,τι ξέρω, όχι μόνο με την περιοχή σας, αλλά παντού. Ναι, εδώ και χρόνια. Πώς φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ευκαιρία να συναντηθούν οι νέοι,
μεγάλη, μεσαία ηλικία, όλε οι ηλικίε. Όλοι γινόμαστε όμω και εμεί. Όλοι γινόμαστε μικροί. Έτσι ακριβώ. Είμαστε έστω που γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει, να ακούσουμε μουσική, να διασκεδάσουμε, να φάμε, να πιούμε, να ξενιάσουμε. Βλέπω ζωγραφική εδώ πέρα. Ναι, ζωγραφική με θέμα το Κολύμπι. Γιατί είμαστε από τον Κολυμπητικό Όμιλο Νέα Ορεστιάδα Νηρέα. Πάντως το πέστε ορεστιάδα, εσεί έχετε γενικώ σε όλα τα θέματα διαπρέτετε. Βλέπω ότι είστε καλοί. Είμαστε ανέκαθεν η περιοχή είχε διακριθεί. Σε πρώτη φάση με το βόλεϊ, ναι, ναι. Από εκεί έγινε γνωστή η ορεστιάδα. Αλλά τα τελευταία χρόνια να υπάρχει έτσι μεγάλη εξάπλωση της αθλητικής δραστηριότητας. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό, εννοείται. Είναι πολύ προτιμότερο τα παιδιά να ασχολούνται με τον Φυσικά. Αθλητισμό παρά με οτιδήποτε άλλο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Όχι, άλλα μαζί μου, λίγο μαζί μου, γιατί κάτω κάτι είδα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Θα μπορούσα να μιλήσω στην κυρία διαιτητή για λίγο, παρακαλώ πολύ. Γιατί η διαιτητής είναι για διαιτητεύει τον αγώνα και όχι για να βάζει καλάθια. Εκτός άμα οι διαιτητές ξέρουν και μπάσκετ. Εντάξει, άμα έχουμε πολλά ταλέντα, τι να κάνουμε. Τι έχουμε εδώ πέρα, μπασκετά. Και η κυρία και η διαιτητής είναι. Να τη, εκεί. Βάζουμε, οι διαιτητές βάζουν καλάθια. Βάζουν καλά, πώς δεν βάζουν. Είμαστε παρεξηγημένος κλάδος. Ξέρω, γι' αυτό το λέω πως. Σας φωνάζουν, σας βρίζουν με τις χώρες. Είμαστε καλοί σε όλα. Και διαιτητεύουμε και καλή, σκοράρουμε. Ναι, θέμα πως μέσα στο παιχνίδι όμως, λίγο πολύ τα χαλάτε πολλές φορές. Έτσι, φήμες είναι αυτά. Φήμες. Rumors. Τι κάνουμε στον κόσμο που έχετε, τον δείχνουμε πώς να βάζει καλάθια για το μαθητή. Τους απασχολούμε λίγο εδώ πέρα να περάσουν καλά. Κάποια μα θέλουν να τους βοηθήσουμε να μάθουν την τεχνική. Όποιοι θέλουν να παίζουν μόνοι τους, κάποιοι ξέρουν. Λίγο για την πλάκα μας να περάσουμε ωραία, να χαρούμε εδώ τον Άρδα. Είναι δύσκολο το να είσαι διαιτητής σε ένα αγώνα μπάσκετ. Δύσκολο, εντάξει. Όσο δύσκολο μπορεί να είναι το οτιδήποτε κάνει κανείς. Αλλά άμα το αγαπάει κανείς, είναι ωραίο και κρατάμε αυτό. Άρδας, 28 χρόνια, συνάντηση νέων. Θα έλεγα πως είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά έχει κάνει πάρα πολύ γνωστό την περιοχή της Ορεστιάδας αλλά και την περιοχή γενικώς του Εύρου. Πώς φαίνεται όλο αυτό που γίνεται? Αυτό κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ ωραίο, μαγικό. Μαζευόμαστε εδώ όλοι μαζί από πολλές περιοχές και χωριά εδώ του Εύρου. Περνάμε όλοι πολύ ωραία, χαιρόμαστε τη μουσική, χαιρόμαστε όλα τα event που έχει και είναι μια ευκαιρία να χαρούμε το καλοκαίρι μας, να μαζευτούμε, να δούμε γνωστούς. Μέσα στη φύση. Μέσα στη φύση, ακριβώς. Ναι, και στο ποτάμι από δίπλα, που φέτος έχει και νερό, να σημειωθεί αυτό. Και άλλες χρόνες είχε νερό, θυμάμαι. Εντάξει, πέρυσι ήταν, δεν είχε και τόσο. Όχι τόσο πολύ πέρυσι. Πάντως φέτος, αν και είχαμε πολύ ζεστή, έχει νερό. Ναι, ισχύει. Είναι καλά αυτό. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, φωτογραφία, μια φωτογραφία μαζί. Εδώ με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο. Πρόεδρε μου, βλέπω ότι οι διαιτητές σας παίζουν και μπάσκετ, ε. Βλέπω ότι οι διαιτητές παίζουν και μπάσκετ. Άμα δεν ξέρουν κανονικά όμως οι διαιτητές είναι διαιτητεύουν. Άμα δεν ξέρουν μπάσκετ όμως δεν μπορούν να γίνουν διαιτητές. Τότε όμως αφού ξέρουν μπάσκετ δεν παίζουν μπάσκετ που θα γίνουν διαιτητές. Θες ένα αστείο. Οι αποτυχημένοι μπασκετμπολίστες γίνονται διαιτητές. Καλό αυτό. Καλή για όχι όμως. Καλή διαιτητές ή όχι? Πάρα πολύ καλή. Δύσκολο να γίνει διαιτητής. Θέλει μεράκι. Μεράκι. Θέλει μεράκι, θέλει γνώσεις, θέλει διάβασμα, νεύρα, θέλει μελέτη, νεύρα. Θέλει υπομονή. Υπομονή. Εντάξει, θέλει αντοχή, θέλει κλειστά αυτιά, θέλει. Πολλά θέλει. Εκπαίδευση. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Άρα το μπασκετάκι μας το ωραίο, το οποίο φυσικά εδώ πέρα όπως γίνεται λογικό. Έχουμε αγαπητοί μου φίλοι το κομμάτι το να δείξουμε στον κόσμο το τι γίνεται. Σήμερα θα μιλήσουμε με πολύ κόσμο. Λοιπόν. Για πάμε λίγο εδώ πέρα. Αλλά όμως πρέπει και όλα να μιλήσουμε με τα περίπτερα, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως στον Άρδα δεν είναι μόνο οι συναυλίες, είναι και τα περίπτερα, είναι και πολλά πολλά ακόμα που γίνονται οι διάφορες έτσι, τα τριγύρω που λέμε σε μια εκδήλωση και σε ένα φεστιβάλ. Οκ. Okay. Λοιπόν, για άλλο λίγο μαζί μου. Μια ωραία καλησπέρα σας. Yeah. Γεια σας. Είμαστε από την Άρση. Από πού είστε? Από την Άρση είμαστε εμείς. Τι έχουμε εδώ πέρα? Υποστήριξη νέων, μάλιστα. Δηλαδή, θα έλεγα κάτι που είναι 100% στο κομμάτι αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή για τη συνάντηση των νέων κιόλας. Ακριβώς, ναι. Εμείς βέβαια απευθυνόμαστε στα παιδιά τα οποία είναι έως 18 ετών. Μάλιστα. Ανήλικα, ναι. Όλοι γινόμαστε 18 ετών σε τέτοιες περιοχές. Και όλοι είμαστε για πάντα παιδιά. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, ας πούμε πώς είμαστε όλοι 18 χρονών. Ακριβώς, ναι. Και τι συμβουλεύουμε στους νέους μας, δηλαδή? Συγγνώμη. Τι συμβουλεύουμε από τους νέους μας, δηλαδή, τι λέμε στους νέους μας? Τι μαθαίνουν οι νέοι σας, οι νέοι που έρχονται εδώ πέρα και παίρνουν κάποιο φυλάδιο από το Άρσης? Ότι είναι σημαντική η αλληλεγγύη, να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, να χαμογελάμε και ότι ό,τι δυσκολίες και να έρθουν, πάντα έχουμε ένας τον άλλον και πάντα θα βρεθεί κάποιος να υποστηρίξει έναν άλλον άνθρωπο. Δυσκολίες περνάνε, ναι ή όχι? Εννοείται πως περνάνε. Εννοείται. Είτε δύσκολα ή όχι, πάντως περνάνε. Εννοείται, σίγουρα, σίγουρα. Να υπάρχει θέληση, κουράγιο. Εννοείται. Και μια βοήθεια. Εννοείται, αυτό όπως τα είπατε ακριβώς. Ακριβώς. Θέληση, κουράγιο και αλληλοβοήθεια. Πώς βλέπεις τη σήμερα ημέρα τους νέους μας?
Νομίζω είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Οι νέοι μας είναι μορφωμένοι, γνωρίζουν τα αρκετά πράγματα εννοώ για την κοινότητα και είναι ενημερωμένοι για πολλά θέματα και ευαισθητοποιημένοι. Νομίζω πάμε καλά, από το καλό στο καλύτερο. Άρδας, 28η συνάντηση, πολύ κόσμος από όλες τις περιοχές. Φυσικά συναυλίες στον Ανατάλλο και παρατηρούμε πως όλοι οι νέοι γίνονται ένα. Εννοείται, όπως το είπατε. Είναι εδώ πέρα και όλο ένα φεστιβάλ το οποίο ενώνονται και άνθρωποι από άλλες χώρες, ενώ και από Τουρκία και από Βουλγαρία. Είναι μια καλή. Ναι, εννοείται. Είναι μια ευκαιρία να έρθουμε όλοι κοντά. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ και εσάς. Έλα, αγαπητέ μου, Χάντς. Δεν μου λες εσύ σήμερα θα χορέψεις καθόλου? Όχι, ούτε για αστείο. Φίλε, έχουμε συναυλίες, έχουμε χίλια δύο πράγματα. Μια ωραία καλησπέρα στα κορίτσια. Ονόματα. Γεια σας. Ονόματα. Ξανθή. Βαγγίλη. Ξανθή, ερώτηση. Ναι. Ήρθες για τη συναυλία του Μουζουράκη, για τη συναυλία του τοπικού συγκροτήματος, για του τράπερ που δεν το θυμάμαι. Για τη συναυλία του Τοκέλ. Πώς το λένε? Τοκέλ. Τοκέλ το λένε? Ναι. Τοκέλ, για Τοκέλ. Τοκέλ. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Εσείς το ξέρετε γιατί έχετε μια ηλικία που το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω. Τοκέλ. Ναι. Το οποίο είναι τράπερ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα ακούσουμε μετά και τις άλλες συναυλίες, για όχι? Όχι. Όχι, αυτό έχετε δηλαδή. Ναι. Θα περάσουμε καλά. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό που μαζεύεται πολύ κόσμο εδώ πέρα, πολλοί νέοι διασκεδάζουν? Δεν πειράζει. Ας, οι φίλοι σου ζηλεύουν τώρα. Οι φίλοι σου ζηλεύουν, ζηλεύουν γιατί σε βγαίνει στο τηλεόραση. Ενώ αυτέ δεν βγαίνουν στο τηλεόραση. Τηλεόραση, κάμερα είναι αυτό. Από είσαι? Από. Όχι. Από Γεννητσά. Από Γεννητσά Πέλα. Γεννητσά Πέλα, διακοπέ εδώ πέρα? Όχι. Με μετάθεση ήρθαμε. Οι γονεί σου δηλαδή? Ναι, πού μένουν οι γονείς, δηλαδή μένουν κάπου εδώ πέρα. Ναι. Πού μένετε? Εδώ, Οριστιάδα. Δηλαδή Οριστιάδα δηλαδή, αυτό δηλαδή από την Οριστιάδα είσαι. Ναι. Είσαι με τα Γεννητσά που λες όμως τώρα με την Οριστιάδα. Ναι. Τα το βρήκαμε, εντάξει. Καλή συναυλία. Γεια σας. Γεια σας. Τι είπα? Γεια μας. Ω, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Πάντως το ΚΕΘΕΑ δεν αποσιάζει από τέτοιες εκδηλώσεις. Ούτε το κέντρο κοινότητας, ούτε και το ΚΕΘΕΑ. Μπράβο. Δεν μπορούμε να λείπουμε από ένα τέτοιο φεστιβάλ. Που έχει αφορά τους νέους κιόλας, σωστά. Βεβαίως, που αφορά τους νέους, που αφορά τους πολίτες της Ορεστιάδας αλλά και του Βορείου Εύρου γενικότερα. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να γνωρίσει ο κόσμος τις δράσεις μας και το κάνουμε φέτος. Είναι μια κοινή δράση και το κέντρο κοινότητας Δήμου Ορεστιάδας και το ΚΕΘΕΑ παράλληλα. Αυτό είναι καλό, γιατί βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση που εδώ και 28 χρόνια μαζεύει νέους. Mm-hmm. Έχετε κόσμο φυσικά από όλες τις περιοχές και κάνει γνωστό την περιοχή σας, όλη αυτή την περιοχή, και όχι μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και αυτά, γιατί πιστεύω ότι το φεστιβάλ του Άρδα είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, σε όλη την Ελλάδα. Αυτός νομίζω ότι ήταν και ο στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής. Φέτος είναι φιλοδοξή να γίνει γνωστό και στα Βαλκάνια, στις γειτονικές χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες από Τουρκία και από Βουλγαρία. Και εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε ένα άνοιγμα προς την ευρύτερη κοινωνία του Κέντρου Κοινότητας και του ΚΕΘΕΑ. Ναι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έλα αγαπητέ μου. Έλα αγαπητέ μου Χάντς. Έλα Χάντς. Λοιπόν, γεια σου ρε μπασκεμπολίστα. ΚΕΘΕΑ τι μας δίνουν? Τι είμαστε, μας πέρασαν για ΚΕΘΕΑ? Όχι, μην μπερδεύεσαι. Αυτά θα μιλάζουν σε όλους για ενημέρωση. Εσύ ΚΕΘΕΑ δεν είσαι, γιατί είσαι φιλαράκι μπασκεμπολίστας. Τι? Δεν θα γίνεις ΚΕΘΕΑ. Δεν θα γίνεις ΚΕΘΕΑ, ποτέ σου. Ούτε. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τον αθλητισμό, είναι καλό αυτό. Μόνο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και εγώ. Εγώ έχω αθλητισμό στο Xbox. Δεν μπορώ, κάθομαι με τις ώρες και παίζω παιχνίδια. Είμαι κι εγώ. Αν και έχω μια ηλικία Α, θα μου αρέσουν και εμένα. Κι εγώ στο PUBG. Πότε. Δεν μου λες κάτι, εσύ παίζεις όμως στα 14 σου. Ναι. Που τώρα το λέμε στην τηλεόραση. Ναι. Και απαγορεύεται να παίζεις στα 14 σου. Έχω βγάλει. Άμα τυχόν τώρα σε δούνε στο PUBG. Πιστεύω ότι θα σε κόψουν. Και μπορεί αυτό να σε κόψει και την πορεία σου προς το μπάσκετ. Έχω κονέ. Μπορεί να σε κόψει. Ράστα κονέ σε μένα τώρα. Μπορεί να σε κόψει και την πορεία προς το μπάσκετ. Δεν δηλαδή όλα αυτά είναι αλυσίδα, να ξέρεις. Εσύ παίζεις? Μπάσκετ. Μπάσκετ παίζω. Δεν παίζουμε. Κάτι κάνουμε και στα άλλα. Κατάλαβα. Αυτή είναι πολύ γρήγορη μπασκετμπολίστας. Καλή συνέχεια, παίζεις. Γεια σας. Γεια σου κορίτσι. Ωπα. Έλα πληθέσεις, δεν τρώμε κανένα. Όνομα. Αϊμάν Παλτί. Αϊμάν Παλτί, γιατί? Όνομα, Δήμητρα με λένε. Τι γελάς τώρα πείτε σε Αϊμάν Παλτί? Ναι, συγκρίθηκα, σας έβλεπα. Μια σέλφι, κάνε μια φωτογραφία. Όχι, εντάξει, δεν θέλω. Εντάξει, όχι, δεν θέλω. Λοιπόν. Μια καλύτσα θέλω. Μια καλύτσα. Τώρα μας πούμε. Δήμητρα. Δήμητρα Διογέννης, χάρηκα από κοντά.
Το Μιχαλάκι σου. Μιχάλης. Μιχαλάκι, θα πού είστε? Είμαστε από το Δημότυχο. Δημότυχο, έχω πάει παιδιά. Πόσο πήγαμε Δημότυχο? Πολλές φορές, Κοίταξε, μ' αρέσει το Δημότυχο γιατί είναι μια κομμόπολη που έχει το δικό της. Δεν θυμίζει πόλη τσιμέντο, έχει άλλο στυλ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, Δημότυχο και σουφλί μ' αρέσουν αυτά. Δεν μου λέτε, Άρδας, 28, φεστιβάλ, νέοι σαν και εσάς, συναυλίες, σουβλάκι στο χέρι. Βέβαια. Λοιπόν, μπυρίτσα. Και μπυρίτσα. Και μπυρίτσα, μπράβο λοιπόν. Πώς φαίνεται όλο αυτό που γίνεται? Μου φαίνεται πολύ όμορφο. Βέβαια, είχα ακούσει έτσι περισσότερα σώματα, περισσότερα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ναι, περιμένω να δω. Εγώ βλέπω κουνούπια. Βλέπω κουνούπια. Ναι, πάρα πολλά. Δεν μπορούσε να κάτι. Όχι, ξέχασα το κουνούπι στο σπίτι. Ντροπή. Ξέρω. Δίπλα στο ποτάμι εδώ πέρα. Το ξέρω. Πάει, δεν μας, παλιά πουλούσα από κάτι βραχιολάκια, δεν θυμάμαι. Κάτι βραχιολάκια. Ναι, το ξέρω. Θα πάρω. Σήμερα για ποιον θα την ακούσετε? Το ντοκέρι. Αυτό το ντοκέρι, παιδιά. Πώς το λένε? Όχι, και Μουζουράκη. Και το Μουζουράκη. Μουζουράκη είναι περίπου τη δικιά μου γενιά. Όχι, και εμένα μου αρέσει ο Μουζουράκη. Είναι ωραίος. Μ' αρέσει, ναι. Αυτό το τράπερ, πώς το λέμε? Τυπάκι, πολύ τυπάκι. Τράπερ, πώς το λέμε? Το κέλι. Το κέλι, το κέλι. Παιδιά, δεν το ξέρω πραγματικά. Το σνίγκ το ξέρω, είναι ακουστό. Τον light το ξέρω. Όχι, μ' αρέσει η μουσική του. Οκ, εντάξει, πάω σε κέλι. Οι τράπερ συνήθω δεν τραγουδάνε. Αλλά μιλάνε, αλλά ξέρεις αυτό το διαφορετικό. Ενώ ο Μουζουράκης τραγουδάει. Και ο Μουζουράκης είναι πολύ τυπά. Και εγώ για τη φάτσα του ήθελα να δω. Ακριβώς. Επειδή έχει πλάκα. Δηλαδή, σε όποιον για τον Μάμπα, τι το πει? Με τη φάτσα του. Όχι, επειδή έχει την πλάκα σα. Πλάκα? Ναι, περνάω καλά. Πλακατζή δηλαδή, ναι. Ναι. Γελίος δηλαδή. Όχι, γελίος. Ναι, αστείος. Ναι. Αστείος, καλό αυτό. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλή μουσική, να πάτε σουβλάκι για μένα, να φάτε κοντά φασουλάκι. Επίσης θα δουλεύουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, στον Άρδα. Που σημαίνει ότι σε λίγη ώρα έχουμε συναυλίες, πολύ κόσμος. Μαζεύει σιγά σιγά, όπως φαίνεται. Γεια σας. Βλέπω ότι οι κουμάδες είναι έτοιμοι. Δυτική είναι αυτή, με στέβια. Όλοι δυτική. Να σας κάνω μια ερώτηση πραγματικά. Δηλαδή, το είχα μια απορία αυτό και με τον καμεραμάν μου. Είστε πολλοί, έχετε φωλιά εσείς οι πόντιοι? Ναι. Δεν υπάρχει μέρος που να πάει με τους πόντιους, δηλαδή φωλιά έχετε, δηλαδή, κάπου συγκεκριμένοι. Δηλαδή. Εννοείται, είμαστε πάρα πολλοί και βγαίνουμε ένα σε ένα. Σε διάφορες εκδηλώσεις, Εννοείται. Ποια είναι η μυστική συνταγή του Λουκουμά? Δεν μπορώ να σου την πω. Έλα, εσύ. Το δύο γέννη μόνο. Όχι. Άρδας, νέοι, από όλη την περιοχή και όχι μόνο και από το εξωτερικό και από τη Βόρεια Ελλάδα. Και κάτι το οποίο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και πολύ κόσμο, με πολλούς νέους. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Είναι παράδοση και για το φεστιβάλ εδώ ο Πόντιος. Είναι. Εμέτερο. Ναι, εννοείται. Για το εμέτερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Τελικά μου έφυγε η απορία αυτό που ακολουθούσαμε τι κάνει. Ήρθε να στήσει εδώ πέρα πάγκο. Αυτό τύπο είχαμε μπροστά μας στο αυτοκίνητο όταν ερχόμασταν. Παντού και αυτό δεν είχαμε πορεία. Για να μαζί μου, ρε φίλε. Άρδας, σε λίγο συναυλία. Χαιρετώ τα κορίτσια και τα αγόρια. Θέλω να μου πείτε κατά κύριο λόγο ονόματα. Χρύσα. Μίνα. Σμαράγδα. Σμαράγδα. Ναι, σμαράγδα. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Αναστασία. Χριστιανό. Για να διογέννης χάρηκα. Περιοχή, ας πούμε, παππού είστε. Νέα Βίσα. Εσύ εκεί στη Νέα Βίσα, τι σκόρδο είναι αυτό, ρε εσύ. Ήρθα μία φορά καημένος, κατέβηκα στην πλατεία και δηλαδή τρελάθηκα, δηλαδή τόσο μυρουδιά. Έπεσα μάλλον στη συγκομιδή, δεν ξέρω τι έγινε. Το ρεκόρ έχει κάνει. Τι ρεκόρ, δηλαδή. Γκίνες. Πλάκα με κάνεις. Πετύχαμε κόρη μαμάς Γκίνες, έλεγε. Τι ρεκόρ έκανε? 600 μέτρα, 612 μέτρα σκόρδα. Πλάκα με κάνεις. Πού το έσωσε αυτό, σε ποιο δρόμο το κάνει αυτό? Στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, όχι ρε φίλε. 612. Φαντάσου 612 μέτρα σπίτι σου μέσα να έχεις σκόρδα, τέλος. Δεν μου λέτε Άρδας, 28 χρόνια, νεολαία, κόσμος από παντού, πώς σας φαίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, με συναυλίες, σουβλάκι στο χέρι, μπυρίτσα κλπ. Εσάς βλέπω πολύ έτσι. Για ποιο λόγο με κοιτάς τόσο στραβά εσύ εμένα, τι σε έκανα τώρα εγώ σένα? Είπαμε είμαι σμαράγδα, Ναι. Γιατί με κοιτάς έτσι? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πώς σου φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και... Θα ξανάρθει.
Πολλές φορές. Πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει κάποια στιγμή να συμμετάσχει κιόλα σαν εθελοντή. Όχι. Όχι. Μόνο σαν επισκέπτη δηλαδή. Ναι, πάντα. Μια μπυρίτσα, σουβλάκι, συναυλία. Ναι, ναι, αυτό, αγάπη. Πώ αρέσει. Μ' αρέσει. Εγώ έχω να πω να πάτε σε εκείνα εκεί τα αγόρια, να του μιλήσετε εκείνου εκεί. Για ποιο λόγο. Όντω είναι 2, 4, 6 κορίτσια για ένα αγόρι και εκεί πέρα μόνο αγόρια. Δεν σε θέλουν αυτοί εκεί πέρα σένα. Θα σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ άκουσα με λίγο, και εγώ, όταν ήμουν σε δικιά στην ηλικία, είχα μόνο φίλες. Είσαι σε καλό δρόμο, άκουσε με. Άκουσε με, κάτι ξέρω. Λοιπόν, ποτέ δεν είχα φίλους. Φίλους έκανα στα 40 μου, να ξέρεις. Μέχρι τα 40 είχα μόνο φίλες. Περνάμε πάντως καλά, εντάξει. Υπέροχα. Δεν βλέπω νεράκια, βλέπω μόνο. Δεν βλέπω καμιά κάτι εδώ πέμπει, δεν θα κάνει να ξεκινήσει. Βράδυ. Πότε το βράδυ. Ποιον περιμένουμε για συναυλία? Τον Τοκέλ. Τοκέλ, πώ το λέω. Είναι δάμου. Μου. Είναι δάμου Κυριακή, φιλενάδα. Δεν πειράζει, εγώ αυτή περιμένω να δω. Δηλαδή, Κυριακή θα ξαναρθεί δηλαδή. Προφανώ, κάθε μέρα θα έρχομαι περίπου. Κάθε μέρα εδώ πέρα. Ναι. Θα μείνετε από Νέα Βίση όλοι. Όλοι κιόλα. Δεν είχαν χωριστιάδα. Ωραία. Να πάω στα αγόρια. Εσύ φαγώθηκε. Πείτε. Για να στέλνει στα αγόρια και πέρα κάτι βρωμάει εδώ πέρα. Πείτε. Πώ το λένε. Ποιον. Πώ το λένε, πε μου. Για να με πει να πάω στα αγόρια, κάπω το λένε. Όχι. Ακούστε με, θα πάτε, θα σα πούνε πάρα πολλά πράγματα. Καλύτερα πράγματα. Πείτε πω εμεί σα στείλαμε. Κάτι βρωμάει εδώ πέρα. Το ξέρω εγώ τώρα. Κάτι βρωμάει. Λοιπόν, πάμε προ τα κατοχάτζ. Πάμε να πάμε κιόλα για ακόμα. Πάμε λίγο, πάμε προ τα κάτω λίγο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Άρδα, μιλάμε με κόσμο. Με πολύ κόσμο. Ντροπή. Ντροπή που λακίζουν οι άντρες. Ντροπή που λακίζουν οι άντρες. Και το λέω αυτό γιατί. Καλησπέρα. Τα κορίτσια μας μιλήσανε και οι άντρες βλέπω ότι τη λακίζουν. Τα φιλαράκια. Τα φιλαράκια, γεια σας κοριτσιά και αγόρια. Καλά είμαστε. Είμαστε έτοιμοι για τη συναυλία. Ναι. Τροπαλίγα, αυτό φύγανε. Ονοματάκια, ρε παιδιά. Παιδικλής. Χρήστος. Κωνσταντίνος. Ποιον περιμένουμε τραγουδιστή? Όλους. Μπερίτσα, σουβλάκι, αραχμός. Πάντως θα έλεγα πως εδώ πέρα αυτή η περιοχή είναι από τις πιο ωραίες που έχω δει στο κομμάτι ότι έχει δροσιά σήμερα. Όχι ζέστη. Ω, πας να κιθαρά λέει. Ναι. Λοιπόν, και όπως είναι λογικό, πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά σήμερα. Φιλαράκι, τώρα με κακοκόλα, μου δείχνεις ότι πίνουμε κακοκόλα. Αρχή είναι, για ζέσταμα. Πείτε μου τι σας αρέσει σε αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Ο κόσμος. Ερχόμαστε να περάσουμε ωραία. Καλοπέραση. Ναι. Συναυλίες. Εννοείται. Κάθε μέρα, από ποιες περιοχές είστε? Από τα δίκαια. Δίκαια, από κοντά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και πάμε. Δίκαια πήγαμε κοντά. Προς Νέα Βίσσα δηλαδή, είχαμε εκεί πέρα δηλαδή. Όχι, προς Ορμένιο. Και όλα μετά προς Ορμένιο, τριεθνές δηλαδή, τριεθνές. Ναι. Στην καλή είναι εκεί πέρα. Ναι. Κατά το Παρθενό, πες το Θερμοπύρες εκεί πέρα πάνω εσείς. Ναι. Έχω έρθει Ορμένιο. Πριν πολλά χρόνια είχα έρθει Ορμένιο. Θα έλεγα πως είστε καλά εκεί πέρα. Καλή συνέχεια, καλά ποτά και μετά. Δεν οδηγάμε. Εννοείται. Δεν οδηγάμε. Ποδαράτη. Πάντα. Ποιος οδηγάει, ρε? Κανένα. Κάτσε. Πόδια θα γυρίσουν. Στο χωριό. Ναι. Πόσοι χιλιόμετρα είναι? Κάτσε. Θα πάμε πρώτα. Έλα τώρα σιγά τώρα. Καμιά κοσταριά είναι μέχρι τα δίκια. Είναι. Είναι καμιά κοσταριά πρέπει να είναι. Πάντε, μια καλή συνέχεια. Πάντε, πάντως μην πάνε τα κορίτσια εκεί πέρα, πως θα μας πείτε πάρα πολλά λέει τα αγόρια. Απλά, από ό,τι κατάλαβα όμως, ένα κορίτσι επέμεινε πάρα πολύ να έρθω εδώ πέρα. Εγώ το είπα. Ναι, πού παιδιά το βρήκα. Πώς δε. Πού τη λέω, κάποιος είναι, πώς το λένε λέω. Πώς το λέμε, λέγει το όνομα. Το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, κάποιο κορίτσι από εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι για μένα ή για κάποιον άλλο. Δεν ξέρω εγώ, φιλαράκι. Με τι ασχολείσαι εσύ? Εγώ ποδόσφαιρο παίζω. Ποια ομάδα? Στον ΠΑΟΚ Νόης, στην Οριστιάδα εδώ πέρα. Χαρά. Πάμε καλά. Καλά πάμε. Πώς το κόβεις? Τέτοιο, τι κάνουμε. Άμα τα καταφέρω, πιστεύω ναι. Άμα έχω και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άρδας, πάμε για μερικά πλανάκια ακόμα. Φυσικά σε λίγο έχουμε τη συναυλία. Θα μιλήσουμε και με άλλο κόσμο και με άλλα παιδιά κλπ. Γιατί έχει πραγματικά πολύ νεολαία. Είπαμε συνάντηση νέων είναι. Μην περιμένετε να δείτε παππούδες και γιαγιάδες εδώ πέρα ή κάποιος σαν και εμένα. Έχει κάποιος σαν και εμένα και τον Δημήτρη. Αλλά κατά κύριο λόγο έχει νεολαία. Πάμε για μερικά πλανάκια και επιστρέφουμε σε λίγο.
Σε βλέπω σκεπτική. Κάτσε, όχι, αλλά περίμενε, κάτσε. Σε βλέπω σκεπτική, περίμενε λίγο. Όχι, δεν θέλω. Τι σκέφτεσαι, πες μου. Μην γέλας, κάτσε, το όνομά σου. Το όνομά σου που ζητάω, δεν είναι κάτι. Τι σκέφτεσαι, πες μου. Γιατί γέλας. Το όνομά σου, πώς τη λένε. Όνομα. Από πίσω, μόνο Άννα, όχι. Μόνο όνομα ήθελα. Βρισκόμαστε στον Άρδα και φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στο φεστιβάλ. Μόνο νέοι. Σουβλάκι, μπυρίτσα, άραγμα, συναυλίες, διάφορες άλλες εκδηλώσεις όλη την ημέρα, εντάξει. Απλά τώρα που όσο βραδιάζει πάμε προς τις συναυλίες το κομμάτι και όπως είναι λογικό θα πλησιάζουμε και εμείς λίγο προς το κομμάτι που λέμε προς stage. Σε λίγο έχουμε μουζουράκι, έχουμε ένα τράπερ που το ξεχνάω συνεχόμενα. Πώς? Το Κελ. Το Κελ. Το Κελ. Και έχουμε φυσικά και ένα συγκρότημα από την Ορεστιάδα, τοπικό, που θα ανοίξει τη σκηνή. Τα κουνουπάκια σιγά σιγά εμφανίζονται, αλλά ακόμα εμένα, αγαπητέ μου Χατζόγλου, δεν με ακουμπήσανε. Εμένα με, να μην πω ότι. Εσένα, ναι. Είσαι γλυκοαίματος. Δεν ξέρω, εμένα ακόμα δεν βλέπω να με τσιμπάνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά βλέπω. Οχ, οχ, τα βλέπω σιγά σιγά. Έρχονται, έρχονται. Πάμε, πάμε προς τα κυπέρα, πάμε, ελάτε. Καλησπέρα σας. Τι έγινε. Πάπα, τι έγινε, πάπα, κάτσε. Τρόμαξα. Έλα, ρε, τρόμαξα. Δηλαδή, τρόμαξα, δηλαδή, τι έκανα και τρόμαξες. Με τρόμαξατε. Τρόματάκι. Δήμητρα. Δήμητρα. Παναγιώτης. Βαλάντο. Βαλάντο. Βαλάντο, ωραίο όνομα. Λοιπόν, είστε από. Από εδώ, Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Άρδας, 28 χρόνια. Πώς φαίνεται, παιδιά, που μαζεύονται τόσο πολλοί κόσμος, όμως με την περιοχή σας, αλλά και από άλλες περιοχές, με συναυλίες, μπυρίτσα βλέπω ή ποτάκι. Γενικώς, αυτό το πεντάημερο πώς σας φαίνεται. Γίνεται κάθε χρόνο. Καλά κάνει και γίνεται. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω ότι ενώνονται οι άνθρωποι με τη μουσική. Και περνάνε καλά. Τα κουνουπάκια μας πειράζουνε. Όταν χορεύεις τίποτα δεν σε πειράζει. Ξαναπέσει, μπράβο. Γιατί είναι το μαξιμπάν κουνούπι, γι' αυτό δεν το κατάλαβε. Κουνουπέλαιο. Έλα. Αλλιώς έχουμε και κουνουπέλαιο. Κάνε τίποτα, ρε φίλε. Άμα λεστείς. Έχω ακούσει ότι τα κουνούπια του εδώ πέρα της περιοχής είναι λίγο καλά. Καλά είναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λουζόμαστε στο κουνουπέλαιο και την παλεύουμε. Παλεύετε. Περνάμε καλά. Ναι, μια χαρά. Ερχόμαστε για να πιούμε, να δούμε ή να περάσουμε καλά. Τα πάντα. Τα πάντα, καλή συνέχεια. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, στον Άρδα. Στον Άρδα, κάτσε από όσο, αγαπητοί μου Χατζόγλου, τη ζάτα τη δικιά μου. Να μην την κουβαλάω έτσι. Για να μαζί μου λίγο να μιλήσουμε με κόσμο. Σε λίγο με συναυλία. Και θα έλεγα ότι όσο πάει και περνάει η ώρα, μαζεύεται πολύ κόσμο. Γιατί πολύ απλά έχουμε τρεις συναυλίες. Τοπικό συγκρότημα, ο τράπερ του και πώ το λένε τέλο πάντων, δεν θυμάμαι. Και φυσικά ο Μουζουράκης. Για να μαζί μου. Γεια μα. Γεια σας. Είμαστε καλά. Καλά. Μια χαρά. Κωνσταντέλιας και πάω. Ναι, ναι, το ακούμε. Πάνθρακος είμαι εγώ. Δεν πειράζει, όμως Βόρεια Ελλάδα. Παίζουμε, ακούμε εδώ στο ακουστικό. Τι παίζουμε, ναι, ναι, ευρωπαϊκό. Καλά, είδες εδώ πέρα τώρα στο Άρδα και ακούς τώρα. Τα κάνουμε και πόσο χάνετε. Νικάμε 2-1. Μπράβο, παιδιά. Με ποιον παίζετε. Με την Μπάνια Λούκα. Ευρωπαϊκό. Από τη Βοσνία είναι. Από τη Βοσνία. Δεν μου λέτε τώρα, Άρδας. Πολύ κόσμος. Νεολαία, μουσική, καμιά μπυρίτσα. Εννοείται. Κάνα σουβλάκι. Βέβαια. Τι απ' όλα. Τα πάντα. Ό,τι έχει. Α, λίγο απ' όλα. Μέχρι τι ώρα θα καθίσουμε. Στις 3 έχει λεωφορείο για δημότυχο. Τη δημότυχο. Τι ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Θα καθίσουμε μέχρι να τελειώσει δηλαδή ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, ναι. Λογικά. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Ο αγώνας θα τελειώσει σε μια ώρα τώρα. Σε μια ώρα, ναι. Μετά τι σας αρέσει από όλο αυτό που γίνεται. Γενικά το κλίμα, τη μουσική, τα πάντα. Είναι πολύ καλό. Ποιον περιμένετε, Μουζουράκι για τον τράπερ. Και τους δύο, και το καλό είναι, αλλά και το Κελ. Ναι, το Κελ, ναι. Και το Κελ και το Μουζουράκι. Αποξηνόμαστε. Ναι, έχει πολλά κουνούπια. Εντάξει, η περιοχή το έχει αυτό. Από ό,τι ξέρω είναι αυτό το μισάρο 45 λεπτό, μετά φεύγουν. Καλά θα είναι. Καλά να περάσετε. Και καλή νίκη στον πάγο. Θα του το πει. Ναι, ναι. Γεια μαζί μου, φιλαράκι. Να και βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι στον Άρδα. Για λίγο. Παιδιά, μαζεύει κόσμο. Έλα λίγο. Έλα. Γεια σα, κορίτσια. Γεια σα. Όνομα. Εύα.
Κούβα. Όνομα. Μαρία. Όνομα. Σμαράγδα. Περιοχή. Ορεστιάδα. 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 Θέλω να μου πείτε όλο αυτό που γίνεται δεν σας αρέσει. Η μουσική, το ότι μαζεύεται κόσμος, το ότι είναι μια εμπειρία, είναι κάτι διαφορετικό για την Ορεστιάδα. Έχετε ξανάρθει? Κάθε χρόνο. Ναι. Θα έλεγα πως έχει γίνει η Ορεστιάδα και η γύρω περιοχή ο Εύρος γνωστός από αυτό εδώ πέρα. Ναι, έρχονται και ξένοι για να το δούνε. Τι λέμε στον κόσμο που δεν έχει έρθει? Να έρθει για να διασκεδάσει. Τι λέει η ντροπαλή στον κόσμο? Έλεγα μια και πες κάτι στον κόσμο. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Σουβλάκι, μπύρα για συναυλία. Συναυλία, μπύρα, σουβλάκι. Α, μπράβο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Άρδας. Ξεκινάει η πρώτη συναυλία. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στον Άρα του 2024. Συνάντηση νέων Άρδα. Αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Μην με βγάζετε. Πόλος φέρετε. Δεν σας αρέσει? Όχι. Ντρέπονται. Θα έχουμε και τροπαλούς εδώ πέρα. Για να μαζί μου. Θα πέρασουμε μια πιο μεγάλη ηλικία. Γεια σας. Πώς είμαστε? Για ποιο λόγο η πιο μεγάλη είναι η τροπαλή? Για ποιο λόγο είσαι ντροπαλή? Δεν θέλει. Δεν θέλει να μιλήσει. Για άλλα μαζί μου. Θα μιλήσει κάποιος. Για άλλα μαζί μου είσαι κάτι. Για από εδώ πέρα, έλα, έλα. Πάμε στους μεγάλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνάντηση Άρδας νέων, αλλά είναι και μεγάλη εδώ πέρα. Και εμείς είμαστε. Προφανώς. Τι να κάνουμε. Και οι μεγάλοι θέλουν διασκέδαση. Είμαστε πιο μικροί λίγο. Εξαρτάται. Πώς φαίνεται αυτό που μαζεύεται όλα τα... Μαζεύονται νέοι από παντού, έχουμε συναυλίες για 5 μέρες. Και από ό,τι ξέρω κιόλας, αυτό το φεστιβάλ είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό βασικά για το χωριό μας. Μαζεύει όλη την νεολαία από όλη την Ελλάδα που υπάρχει εδώ από την περιοχή. Και θα έλεγα ότι την κάνει και γνωστή κιόλας. Δεν κατάλαβα. Θα έλεγα ότι κάνει και γνωστή κιόλας. Είναι γνωστή η περιοχή αυτή για το φεστιβάλ. Η περιοχή είναι γνωστή εδώ και μια 20ετία τουλάχιστον. 28 χρόνια έχουμε φεστιβάλ εδώ. 28, είναι 28 κάθε πάνω. Εντάξει, εγώ δεν έχω τύχει πολλά χρόνια, αλλά αν και είμαι από εδώ. Α, ναι. Τρίτη χρονιά πρέπει να είμαι εδώ. Καλή συνέχεια. Άρδας και φυσικά αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να πούμε πως θα έλεγα ότι... Καλησπέρα σας! Ξεκινήσαμε την πύρα. Ναι. Συναυλίες.
Ναι. Σουβλάκι για μπύρα. Ποια είναι η σειρά? Μπύρα, μπύρα, μπύρα. Σειρά, σειρά, πες μου. Σουβλάκι, μετά μπύρα. Και μετά. Και μετά άντε για συναυλία. Ποιο θα ακούσουμε? Το κέλ, για το κέλ. Για το κέλ. Το κέλ. Ναι, ναι, ναι. Επειδή αυτή δεν ακούσανε. Σουβλάκι, συναυλία, μπύρα. Ποια είναι η σειρά? Σειρά. Πρώτο σουβλάκι, μετά συναυλία και μετά μπύρα. Είπε καλά. Τέλεια. Τέλεια. Ερώτηση. Όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, κόσμος, μουσικές, συναυλίες, περίπτερα, πώς σας φαίνεται όλο αυτό που γίνεται? Υπέροχο. Καταπληκτικό. Φοβερό, φοβερό. Μαζεύεται κόσμος, είναι πολύ σπάνιο. Από ποια περιοχή είστε εσείς? Λάβαρα. Λάβαρα. Είμαι Λάβαρα, Λάβαρα. Λάβαρα, Λάβαρα. Έχετε κάθε χρόνο εδώ πέρα? Ναι, ναι. Κάθε χρόνο, ναι. Εδώ και 5 χρόνια δηλαδή είμαστε εδώ. Όσους επισκέπτες, όσους εθελοντές. Όσοι επισκέπτες, πάντα όσοι επισκέπτες, ναι, μας αρέσει πάρα πάρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως τα κουνουπάκια λίγο πολύ, ξέρεις, έτσι τσιπάνε λίγο. Τσιπάνε. Για να μαζί μας συνεχίσουμε προς τα κάτω λίγο έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλεγα προηγουμένως νεολαία, κόσμος, αλλά και εμείς. Και εμείς πάντα. Ηλικίες δηλαδή. Όχι, βέβαια, βέβαια. Πώς φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Πάρα πολύ όμορφο και πρέπει να γίνεται συνέχεια και όλοι εμείς να είμαστε κοντά σε αυτό. Τι περιοχή είστε? Από Οριστιάδο. Από εδώ, από Οριστιάδο. 28 χρόνια άρδε. 28 είναι? 28 χρόνια άρδε. Έχετε συχνά εδώ πέρα εσείς κάθε χρόνο? Από το 95 κάθε χρόνο. Από το 95 κάθε χρόνο. Από τις τρύπες τότε που ερχόταν. Τις τρύπες, όχι, πολύ πίσω εσύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παιδιά, πολύ πίσω από το 15 για να λέει. Πρέπει να χαρίσει 15 με τρύπες που λέει. Έχει πολλά χρόνια. Καλησπέρα. Γεια σας. Άρδας, 28 χρόνια. Οπωσδήποτε. Μουσικής, συναυλίες, κόρνηση. Εδώ στις Καστανιές αναβιώνεται το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα και αν γίνεται να αποκτήσει και μεγαλύτερη έκταση το φεστιβάλ, όπως και φέτος που απέκτησε μεγαλύτερη έκταση, γιατί αύριο, Πέμπτη, θα έχει καλλιτέχνες από Σερβία, Βουλγαρία και Τουρκία. Καλό να το δείτε, γιατί κόσμος από τις περιοχές εκείνες. Ναι, θέλουμε να έρθει κόσμος από τις περιοχές, τις γύρω περιοχές. Είναι σε τέτοιο σημείο που επιτρέπει από Τουρκία, από Βουλγαρία. Είναι το τρίπτυχο, είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βουλγαρία και το σημείο των Καστανιών επικοινωνεί με αυτές τις δύο. Θα σε βάλω μια σειρά. Σουβλάκι, μπύρα, συναυλία. Ποια είναι στη σειρά? Πρώτα πίνεις μπύρα, μετά τρως το σουβλάκι και μετά πας στη συναυλία. Μπράβο, καλή συνέχεια. Α, γεια σας! Παιδιά, δεν γίνεται χωρίς... Είναι ανατροφοδότηση. Παιδιά, δεν γίνεται χωρίς Ερυθρός Σταυρός να υπάρχει ένα φεστιβάλ ή μια εκδήλωση. Πάντα υπάρχει. Είστε πάντα εκεί. Πάντα για τον κόσμο. Πάντα για τον κόσμο, Δύσκολο για εύκολο αυτό που κάνετε. Εγώ το ξέρω γιατί είμαι απ' έξω. Εύκολο. Εύκολο για εσάς. Βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Μάλιστα. Αν το αγαπάς, αν το αγαπάς και εκπαιδεύεσαι, είναι εύκολο. Πώς σας φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα στον Άρδο τόσα χρόνια? Είναι αρκετά χρόνια, είναι πανέμορφο, έρχεται ο κόσμος, το τιμάει και εμείς είμαστε εδώ, πάντα. Καλή συνέχεια και να είστε αχρίαστοι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Θέλω τρεις λέξεις και σειρά. Εγώ θα πω σουβλάκι, μπύρα, συναυλία, θέλω να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Τι πρώτο, τι δεύτερο, τι τρίτο. Νιφώτισε. Σαυλία, σουβλάκι και μπύρα. Συναυλία, σουβλάκι και μπύρα. Όχι, φίλε. Θα έλεγα σουβλάκι, μπύρα και συναυλία. Από πού είστε? Από εδώ. Από Ρεστιάδα. Ναι, από τη Νέα Βίσσα. Νέα Βίσσα, Γεια σας. Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Αυτά είναι. Τα κουνούπια, παιδιά, τέτοια ώρα που για να πάμε τα κουνούπια, υπάρχουν. Καλησπέρα. Θα πω τρεις λέξεις, θέλω τις στη σειρά. Σουβλάκι, πήρα συναυλία, ποια είναι στη σειρά? Τι έχουμε πρώτο, τι έχουμε δεύτερο, τι έχουμε τρίτο? Πήρα συναυλία, σουβλάκι. Α, μετά το σουβλάκι, δε φίλε. Τι όλο κουμάς? Αγώνας, πόσο είναι η ΑΕΚ, 3-0. 3-0 είναι καλή η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Άντε, μπράβο, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια. Και τα ποδοσφαιρικά μας έχουμε πέρα. Ο άλλος άκουγε τον ΠΑΟΚ, αυτός βλέπει η ΑΕΚ. Το συνδυάζουν αυτό, το συνδυάζουν. Άρδας, 28ο φεστιβάλ συνάντησης νέων και όπως είναι φυσιολογικό, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως τώρα που... Καλησπέρα σας! Καλησπέρα!
Έλεγα νεολαία προηγουμένως, αλλά τελικά έρχονται και οι μεγάλοι. Έρχονται και οι μεγάλοι, φυσικά. Νέους για τις συναυλίες. Για τις συναυλίες. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό που γίνεται. Συνοδεύουμε τα νέα κορίτσια. Πώς φαίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα τόσα χρόνια? Από τα πιο ωραία γεγονότα στην πόλη μας. Ποια περιοχή είστε? Από εδώ είμαστε. Πολυστιάδα. Ναι, ναι. Από εδώ, από Καστανίες, αυτό λέω Πολυστιάδα. Όχι, 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 Ορεσιάδα Ρίσκια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κάντε γεια στον κόσμο. Γεια. Γεια. Μπράβο. Γεια σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη συναυλία που είναι παιδιά το τοπικό συγκρότημα από την Ορεσιάδα. Σε λίγο δεν θα το πω. Είναι ο Τράπερ και σε λίγο, επειδή ο Τράπερ, είναι και ο φίλος μας ο Μουζουράκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερος καλλιτέχνης, καλός, ωραίος, με μαζικά μου αρέσει. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και ωραία τραγουδάκια. Καλησπέρα! Λοιπόν, οι τρεις μαγικές λέξεις, τη θέλω τη σωστή σειρά, αλλά μας πει η γυναίκα. Σουβλάκι, πήρα ορεστιάδα, ποια είναι η σωστή σειρά? Σουβλάκι, πήρα συναυλία. Θέλω να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Σουβλάκι, πήρα συναυλία. Τότε στη σειρά μου. Σουβλάκι, καλαμάκι, το κανονικό. Σουβλάκι, καλαμάκι, το κανονικό. Καλαμάκι θα πάρουμε να πιούμε κανένα φρέτο, κανένα κοκακόλα. Εννοούμε σάντουιτς, λοιπόν. Σάντουιτς εννοούμε. Δεν ξέρω, σιάμ. Τυλιχτό, όπως λέτε. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι είναι πρώτα. Να πω με βάση αυτό που θέλω εγώ πραγματικά. Σουβλάκι θα πω πρώτα. Φτάσουμε. Συναυλία θα πω μετά, ναι. Και μετά πήρα, γιατί εγώ δεν είναι έτσι ναι, πολύ πήρα. Δεν ξέρω τι ψάσουμε δηλαδή. Κάπως έτσι, ναι. Περιοχές, από πού είστε? Νέα Βίσα. Νέα Βίσα. Πώς σας φαίνεται που γίνεται όλο αυτό τόσα χρόνια, 28 χρόνια και μαζεύει νέους από παντού? Πολύ καλό, γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεν γίνεται και τίποτα άλλο. Δηλαδή πως το φεστιβάλ είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δίνει ζωή στην περιοχή. Ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνει σίγουρα κάθε χρόνο. Και να γίνουν και άλλα φεστιβάλ μέσα στον χρόνο, πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο για αυτά μου 5 ημερούλες. Όχι, είναι πολύ καλά 5 ημέρες. Γνωστά ονόματα καλλιτέχνες. Ποιον καλλιτέχνη θέλετε να δείτε στο φεστιβάλ? Οικονομόπουλο. Νικόλα. Και Βέρτη και Οικονομόπουλο. Εγώ δεν έχω θέμα. Όποιος και να έρθει με καλημέρα. Ποιος άρεσε, ρε φίλε? Θα λέγα και εγώ Οικονομόπουλο. Αλλά. Ο τραπέζι πίστα μπουκάλι, ε. Ναι. Μήπως όμως με Οικονομόπουλο ακριβήνει το εισιτήριο? Ας ακριβήνει. Ας ό,τι δίνουμε παίρνουμε. Και εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε τώρα να δίνουμε. Κάλεσε το. Ας το ακριβήνουνε. Καλή συνέχεια, καλή μπι, καλή. Καλό σουβλάκι, καλή συναυλία, καλή μπύρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ονόματα? Βάγια. Βάγια. Βάγια από το? Από την Ελβετία. Ωραίο. Μιχαέλα. Και... Κωνσταντίνα. Θα πω τρεις λέξεις. Θέλω να τις βάλετε στη σωστή σειρά. Σουβλάκι, πήρα συναυλία. Σουβλάκι. Σουβλάκι, πήρα συναυλία. Θέλω να τα βάλεις στη σωστή σειρά. Πρώτο τι θα βάζεις? Δεν κατάλαβα. Έχουμε τρία πράγματα. Ας κάνει βάγια. Ωραία. Έχουμε τρία πράγματα. Ένα σουβλάκι, μία μπύρα και τη συναυλία μετά. Πώς θα ξεκινούσες? Πρώτα με συναυλία. Συναυλία, σουβλάκι, τι είπατε μετά? Και μπύρα. Μπύρα. Για ξετύψες μάτι. Ναι. Και εσύ το ίδιο? Όχι, μπύρα, σουβλάκι και συναυλία. Τέλος. Ναι. Από ποια περιοχή είσαμε? Ορεστιάδα εγώ. Ναι. Από την Ελβετία και είμαστε Ορεστιάδα. Ναι. Πείτε μου, όλα αυτά που γίνεται εδώ πέρα, κόσμος, νεολαία, συναυλίες, 5 μέρες, πώς σας φαίνεται? Ωραία. Ναι. Έχεις κάθε χρόνο? Ναι. Ναι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Τι είπα ρε μεγάλε? Τι δύσκολο είπα και δεν το κατάλαβε δηλαδή. Τι είπα, σουβλάκι, μπύρα, συναυλία, βάλτε με μια σειρά. Τι δεν κατάλαβε, κάτι φταίει. Άντε, γεια σας, κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Βρισκόμαστε στον Άρδα. Συνεχίζουμε με πλάνα, σε λίγο έχουμε μουζουράκι και όχι μόνο. Συνεχίζουμε το πλάνα στον Άρδα, πάμε. Σας δεν είμαι καλή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλή, δεν είμαι καλή. Συναυλία του Άρδα, φεστιβάλ, οι νέοι εδώ αλλά και εμείς. Και εμείς. Η μεγάλη αυτό. Ναι, σειρά στην Ελλάδα είμαστε εμείς οι δύο. Ναι, είμαστε. Πρέπει, εκεί σε κόβω. Εκεί με κόβεις. Από δεν έχεις την αιτήρα. Δεν μου λες, πολύ νεολαία, 28 χρόνια νέοι, από όλη την σχεδόν την Ελλάδα έχουν το πέκα, από το εξωτερικό που την κατάλαβα φέτος. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό που γίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάθε χρόνο έρχεσαι? Όχι καλέ. Από εσύ? Από εδώ. Από εδώ και δεν είσαι κάθε χρόνο? Όχι. Ποιο λόγο? Γιατί βαριέμαι. Σουκούλα, σουβλάκι, μπύρα. Ωραίο, ωραίο. Τώρα... Τι θα βάζεις πρώτο, σουβλάκι, μπύρα ή συναυλία? Πώς θα τα βάζεις τη σειρά αυτή? Μπύρα. Μπύρα στην αρχή. Ναι. Μετά.
Πάμε στο φαΐ μετά, πώς με κόβεις. Ωραία, μαζί μας, σουβλάκι. Ναι, σουβλάκι. Και να τα χάσουμε στην συναυλία. Έτσι. Τώρα. Μουζουράκι για του και, πώς το λέει. Μουζουράκι, φίλε. Ναι, ρε, ναι. Μουζουράκι, ρε. Ακούω τόση ώρα αυτό το τράπερ, πώς το λέει. Ποιο, ούτε το ξέρετε, Βεκέλ. Ούτε εγώ, δεν ξέρω. Βεκέλ το λέει. Και εγώ και Βεκέλ, αυτό το ξέρω. Καλή συνέχεια, φιλάκια. Καλησπέρα σε όλους. Είσαι από Κομωτινή. Έλα, ρε, Κομωτινή. Κοίτα στην συναυλία. Ναι. Πότε δηλαδή, όχι γιατί μένεις εδώ πέρα. Εδώ μένω. Α, πού μένεις. Στην Ορεστιάδα. Αλλά σπουδάζεις Κομωτινή. Όχι, είμαι από Κομωτινή. Σπουδάζεις Ορεστιάδα. Μένω Ορεστιάδα. Μπερδεύτηκα. Μέσα Ορεστιάδα του Κομωτινή. Ναι. Δηλαδή Ορεστιάδα δηλαδή. Ναι, Ορεστιάδα. Άρδας, 28 χρόνια, νεολαία, μουσική, συναυλίες. Ήρθε και πέρυσι, πολύ ωραία, λίγο τα κουνούπια μας τρώνε, αλλά... Δεν έβαλες κάτι, ρε κορίτσι. Έβαλα, θα σας δείξω τώρα, διαφήμιση. Έλα. Το καλύτερο... Βάρα. Το καλύτερο... Δώσε, δώσε, δεν γίνεται, παιδιά. Τώρα που τη βρήκα το όνομά σου. Όχι, sorry, δεν γίνεται αλλιώς, ζωή. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Παιδιά, όχι, παιδιά, είναι πραγματικά δηλαδή. Πέρα, είμαι, μη γελάς. Πάω να φάω λουκουμάδες. Όχι λουκουμάδες, εσύ. Φιλιά. Σουβλάκι, μπύρα, συναυλία. Από όλα, άντε ρε κορίτσι. Αχ, ναι, κορίτσια, κάνω ερώτηση. Ναι, ναι. Γιατί τώρα μόνο εμείς δεν ξέρω. Τα κουνούπια σας πλησιάσανε. Ναι, αλλά βρήκαμε κάποιους με αντικουνουπικό, οπότε πάλι καλά. Όπως εγώ τώρα δηλαδή. Ναι. Εγώ όχι ακόμα. Και δεν έχει βάλει καν αντικουνουπικό. Δεν μου λέτε τώρα, είσαι από περιοχή. Από Αλεξανδρούπολη. Οριστιάδα. Εσείς ανέβηκες για τη συναυλία για το... Ναι, πρώτη φορά έρχομαι. Έλα ρε. Τελευταία στιγμή. Τώρα ήρθε. Ναι. Πες μου λίγο πώς φαίνεται αυτό που βλέπεις που πρώτη φορά για σένα. Τέλειο, έχω πάθει πολιτισμικό σοκ. Η σκηνή από μακριά φαίνεται μικρή, αλλά από κοντά είναι μεγάλη. Κάτι έχει πάει κάτι στην Ορεστιάδα, δεν έχει κάτι παρόμοιο που γίνεται, ας πούμε, μη συναυλίες τα λοιπά. Έχουμε στο Λατινά Μάζι, αλλά εντάξει, όχι έτσι, δεν είναι πιο ωραία. Μέσα στη φύση. Ναι. Θα δοκιμάσουμε σουβλάκι. Θα δοκιμάσω πιο μετά. Πήρα. Πήρα τώρα. Δεν μου αρέσει πήρα. Οδηγάς, όχι. Μόνο μη μας λούσουνε. Όχι, κοίταξε, το παιδί εκεί πέρα μέσα πετάνε νερά. Και πήρα. Και πήρες πετάνε. Ναι. Τέλος. Τα κουνούπια θα... Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλά να διασκεδάσετε. Χαιρετήματα στην Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, γεια σας φιλάκια. Τι έγινε, Διογένεια. Φίλοι. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Έχεις να με δεις τρία εσύ ως. Τρία εσύ. Ναι. Πότε πάμε στην Αντριανούπολη. Θα πάμε μαζί, γιατί έχουμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, έτσι. Τι κάνεις. Καλά είμαι, Διογέννη. Ήρθαμε στην Ορεστιάδα, ήρθαμε στον Άρδα. Βεβαίως, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω ότι ήδη σιγά σιγά θα έχουμε τη συναυλία σε λίγο. Τελικά αυτός ο Άρδας και η συνάντηση νέων θα έλεγα ότι δίνει ζωή στην περιοχή. Είναι ένας από τους θεσμούς που έχει μείνει πια ζωντανός και όντως δίνει ζωή και χαιρόμαστε και ευχόμαστε φέτος επειδή είναι reboot. Ναι, τα λέμε και με αγγλική προφορά. Νομίζω δεν πειράζει, άστο. Ο άντρας περάνει τώρα. Τώρα μιλάμε με σένα. Τέλος, παιδιά. Λοιπόν, οπότε πιστεύω να το αγκαλιάσει ο κόσμος όπως το αξίζει. Κοίταξε, πιστεύω πως κάτι τέτοια πρέπει να γίνονται, γιατί θα έλεγα ότι δίνουν... Γεια σου! Έλα ρε Χρύσα, μιλάμε. Έλα ρε Χρύσα. Μάρε Χρύσα. Κορισούμε. Όχι, είναι... Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη ώρα. Θα έλεγα πως αυτές οι τα φεστιβάλ και στην νεολαία δίνουν κίνηση παραπάνω. Ναι, φυσικά, είναι καθαρά ένα φεστιβάλ νεολαίας. Ναι, άσχετο, για μας. Αν ερχόμαστε οι πιο μεγάλοι. Αλλά πραγματικά αξίζει να δώσει ζωή. Γιατί τη χρειαζόμαστε τη ζωή εδώ στα βόρεια, Διογέννη. Τα κριτικά που λέμε. Εντελώς τα κριτικά. Το τριεθνές. Εντελώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Διογέννη μου. Καλώς ήρθες στην Ορεστιάδα. Ξανά. Καλώς ήρθες στην Ορεστιάδα. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, θα έλεγα. Εγώ βρισκόμαστε φυσικά στον Άρδα, στον ποταμό Άρδα. Βρισκόμαστε στο φεστιβάλ του Άρδα, το οποίο φυσικά μαζεύει κόσμο από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και όπως είναι λογικό, έχει πολύ νεολαία. Για ποιο λόγο? Έχει συναυλίες, έχει διάφορα event, έχει διάφορες δράσεις. Θα λέγαμε πως έχει πολλά περιπτεράκια να αγοράσετε κάτι, να γλυκαθείτε και όχι μόνο. Εμένα μου αρέσουν αυτά προσωπικά που γίνεται αυτό το κομματάκι. Αλλά και φυσικά προσοχή και οι οικογένειες, γιατί οι οικογένειες θα λέγαμε πως είναι το αύριο και αυτό που γίνεται, γιατί τα παιδιά θα έρθουν. Καλησπέρα σας! Είπα του Άρδας πως ελκύει οι οικογένειες. Ακριβώς. Πόσο καλό είναι αυτό που γίνεται στον Άρδα, ώστε και τα νέα τα παιδιά να συνεχίζουν να έχονται στον Άρδα. Πλέον έχει μια παράδοση. Θεσμός. Και εμείς προσπαθούμε να το περάσουμε στους μικρότερους. Ποια περιοχή είσαι εσείς? Από εδώ, από Ορεστιάδα. Ναι. Στα προηγούμενα χρόνια έρχεστε εγώ σωστά? Από παιδιά. Από παιδιά, ναι. Είναι 28 χρόνια. Όσοι όλα, ναι. Είναι αναμνήσεις γλυκές και καλές. Ακριβώς. Προσπαθούμε να τα περάσουμε και στα παιδιά.
Δεν μπορείτε να τα περάσουν. Πώς σε λένε εσένα? Γιώργο. Γιώργο σε λένε εσένα. Εσένα πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Ερημίστε. Κατά πόσα χρόνια? Μοιάζουν, γι' αυτό λέω. Πόσο μεγαλύτερο. Δεν μου λέτε, σας αρέσει αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Ναι. Θα φάμε σουβλάκι? Ναι. Θα ακούσουμε μουσική? Ναι. Εσύ τι ομάδα είσαι, είναι μεγάλε? Πάω. Πάω και εσύ τι είσαι? Το ίδιο. Από ό,τι ξέρω, ο Πάκο νικάει μέχρι στιγμής. Κάτι άκουσα. Νικάει ο Πάκο μέχρι στιγμής. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Το ακούσατε φυσικά ότι προσπαθούμε να μεταφέρουμε στην Ολέα αυτό που έχουμε ζήσει και εμείς. Συνεχίζουμε. Οπα. Καλησπέρα, οπα. Καλησπέρα. Μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελάτε με κοριτσιά, δεν τα κόνουμε ρε κοριτσιά. Εντάξει, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Θοδωρής. Νάσος. Κατερίνα. Θεοδώρα. Εμιλία. Περιοχές. Ορεστιάδα. 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 Ρίζια. Ρίζια. Λοιπόν, Ορεστιάδα, Άρδας, 28 χρόνια, πολύ νεολαία, μουσική, διασκέδαση, σουβλάκι μπύρα, συναυλία που λέω εγώ, διάφορα event, πολλά περίπτερα. Τι σας αρέσει από όλα αυτά? Η μουσική. Σε πέτρεψα η μουσική, Ναι. Ποιο θα δούμε σήμερα? Το ντοκέλ εννοείται. Α, μένα αυτό του κέλ, μόνο του κέλ και του κέλ. Το ντοκέλ. Μουζουράκι. Μπράβο. Και άμα είσαι σήμερα. Το κέλ. Και τους δύο. Κοίταξε, ο Μουζουράκι είναι ωραίος. Ναι, ωραίος. Εμείς τον ξέρουμε πιο μεγάλη, εσείς ακόμα όχι τόσο καλά. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο. Θα βάλετε μία σειρά, θα πω τρεις λέξεις και θα τα βάλετε σε μία σειρά. Συναυλία, μπύρα, σουβλάκι. Συναυλία. Είπα συναυλία, μπύρα, σουβλάκι. Βάλτε σε μία σειρά από την αρχή. Πώς θα ξεκινήσεις? Σουβλάκι, συναυλία, μπύρα. Σουβλάκι, συναυλία, μπύρα. Συναυλία, σουβλάκι, μπύρα. Α, πρώτα συναυλία, μετά φας και μετά μπύρα. Ναι. Μπράβο. Σουβλάκι, συναυλία, μπύρα. Σουβλάκι, μπύρα, συναυλία. Μπράβο. Σωστά. Πρώτα να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά, καλή συνέχεια. Αγαπητοί μου φίλοι, ακόμα ένα μάμπα δεν ήταν στο τέλος του. Βρεθήκαμε στον Άρδα, στο Φεστιβάλ Νέων. Μιλήσαμε με κόσμο, με νεολαία και όχι μόνο. Μιλήσαμε και είδαμε και όλα φυσικά με καλλιτέχνες. Όλα αυτά γίνονται κάθε χρόνο εδώ πέρα για 5 ημέρες με πολλούς καλλιτέχνες, πολλά ονόματα. Φυσικά υπάρχει το σουβλάκι, η μπύρα και οι συναυλίες και πολλά πολλά event και διάφορα φυσικά που μπορείτε να κάνετε και εσείς αν έρθετε εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε χρόνο για 5 ημέρες ζει σε δυνατούς ρυθμούς. Από μένα και το Μαν Μπαλτί, στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε σε εσάς. Στη φυλακή θα μείνεις δίπλα μάμα. Φύγω πιο νωρίς, θα μ' αγαπάς πάντα. Κι αν πες, δώσε. Σ' λέω μη φοβάσαι μάμα, μάζε. Ο ένας για τον άλλος κάμε σαν κάρτε. Έσαι με μεταλ κάτε. Έκανα το σπίτι, κάζα δε παπέ. Μπορώ να μην σταζήσουμε για πάντα. Μα για ψώνια λέω την έτσι την κάρτα. Πάνω της γυαρίζουνε. Μα τον κούλα τον ταξίδι του είχα τάξει στο νεότερο εαυτό, τότε στα 18 θα γύριζα μ' αμάξιο.